Κύριε Δημαρχέ, είσαι στη Γερμανία αυτές τις τελευταίες μέρες και από ό,τι ακούστηκε και μάθαμε ότι πήγατε να δείτε μηχανήματα και τρόπο περισυλλογής σκουπιδιών ή όχι. Υπήρχε στη Γερμανία την προηγούμενη εβδομάδα υπήρξε η μεγαλύτερη έκθεση στον κόσμο που αφορούσε τεχνολογίες διαχείρισης στερεών αποβλήτων, υγρών αποβλήτων και διαχείρισης του νερού. Μια τεράστια έκθεση, ένα τεράστιο χώρο. Δύο μέρες επί δύο οκτάωρα, δεν σας κρύβω ότι δεν είδαμε όλα όσα ήταν σε αυτή την έκθεση, όμως πήραμε σημαντικές πληροφορίες και σχηματίσαμε και καλύτερη γνώμη όσον αφορά τη διαχείριση των απορριμμάτων, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι έχουμε ένα διαγωνισμό σε εξέλιξη και η δική μας παρουσία εκεί ήταν σημαντική με την έννοια ότι σχηματίσαμε μια καλύτερη εικόνα για αυτό το οποίο θέλουμε να κάνουμε στην Κόρινθο. Και στην Κόρινθο θέλουμε να κάνουμε μια μονάδα ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων και αυτό θα κάνουμε κόντρα σε κάποιους οι οποίοι φέρνουν εμπόδια, κόντρα σε κάποιους που μιλάνε με διπλή γλώσσα. Μιλάω για το Δημοτικό Συμβούλιο. Λένε και υπέρ τους ΔΙΤ, λένε και υπέρ αυτού του σχεδιασμού που και ήδη έχουν ψηφίσει. Και εκεί πάλι δεν μπορώ να κατανοήσω πολλά πράγματα. Εμείς λοιπόν έχουμε ένα στόχο. Σήμερα υπάρχει ένας διεθνής διαγωνισμός. Πιστεύω ότι θα ολοκληρωθεί με επιτυχία. Αν υπάρξουν προβλήματα, θα γίνουν διορθωτικές κινήσεις. Αλλά σε κάθε περίπτωση, ακόμα και με χρήματα του Δήμου, επαναλαμβάνω, όπως το είπα και στο Δημοτικό Συμβούλιο, ακόμα και με χρήματα του Δήμου, αυτές οι εγκαταστάσεις θα γίνουν. Γιατί η απόσβεσή τους θα γίνει σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα σε σχέση με τις τιμές που θέλουν να μας επιβάλλουν μέσα από το ΣΔΙΤ Τέρνας Περιφέρειας. Να ρωτήσω κάτι. Η συνάντηση σήμερα που είδαμε εδώ μεταξύ του κυρίου Καλατζή, του κυρίου Ανδρικόπουλου και του κυρίου Πνευματικού είναι τυχαία ή μπορεί να έχουμε και έτσι μια σύμπραξη σε αυτά τα θέματα των σπουδιών? Όχι. Θεωρώ ότι όχι είναι υποχρέωσή μας να συνεργαζόμαστε οι δήμαρχοι του νομού. Το έχουμε κάνει η πράξη κατ' επανάληψη. Υπάρχει μια συνεργασία και ένας διάλογος που πιστεύω ότι έχει βοηθήσει να δούμε σφαιρικά όχι μόνο το θέμα των απορριμμάτων αλλά και πολλά άλλα θέματα του νομού. Υπάρχουν συνεργασίες κατά καιρούς. Σήμερα λοιπόν είμαστε πάλι εδώ. Υπάρχουν σε προσωπικό επίπεδο καλές σχέσεις. Πολλές φορές υπάρχουν και διαφωνίες. Θυμάστε προ καιρού με τον κύριο Αντρικόπουλο. Αλλά πάντα υπάρχουν καλές προσωπικές σχέσεις που είναι απαραίτητες για να λύσουμε προβλήματα. Πολλές φορές, να ξέρετε, και η αντιπαράθεση και η ένταση οδηγεί σε καλύτερα αποτελέσματα. Εγώ αυτό πιστεύω, έτσι. Και σε καμία περίπτωση δεν γίνονται προσωπικές επιθέσεις σε κάποιους, ακόμα και προσωπικές επιθέσεις, για να υπάρξουν ξεκαθαρίσματα λογαριασμών. Γίνονται με ένταση πολλές φορές, διατυπώνονται κάποιες απόψεις, γιατί πιστεύω μέσα από το διάλογο που αναπτύσσεται έχουμε τις σωστές αποφάσεις που είναι απαραίτητες για να προχωρήσει ο νομός μπροστά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.